Ελοπία, μία από τις παλιότερες ονομασίες της Ηπείρου. Ελοπία, περιοχή που περιέβρεχε κατά τον Όμηρο ως Ελίεντας ποταμός. Ελοπία, η χώρα των Σελών ή Ελών, από τους οποίους πήραν το όνομά τους αργότερα οι Έλληνες. Ελοπία και το όνομα μιας εταιρείας πολιτισμού ή καλύτερα μιας ομάδας ανθρώπων διακόνων της ελληνικής καλλιτεχνικής έκφρασης. Έδρα της, η κυρά του Ηπειρωτικού Νοτιά, η Πρέβεζα, πατρίδα και γενέθλιος τόπος των περισσότερων από τα ιδρυτικά της μέλη και σκοπός της η ευρεία προβολή του πολιτιστικού πλούτου της ελληνικής μουσικής, φωνητικής και οργανικής και η ανάδειξη της πολυμορφίας και της ποικιλίας των ερμηνευτικών εκδοχών της. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχη, κύριε Δημοτική και Περιφερειακή Σύμβουλη, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, σεβαστοί δάσκαλοι, φίλες και φίλοι. Η Ελοπία γύρεψε για μια ακόμη φορά να πάρει μια ανάσα και να ξαποστάσει προτού συνεχίσει το διάβα της μέσα στον κόσμο μας και μέσα στον κόσμο της ελληνικής μουσικής εκεί όπου έχει ταχθεί. Ετούτη τη φορά μέσα στην Άνοιξη, που κάποτε υπήρξε και Άνοιξη για τους πριν από εμάς Έλληνες. Και είναι μεγάλη η χαρά της μαζί και η χάρη της. Απόψε αηδώνη γίνεται ο ταμπουράς. Οδηπορούμε στη στράτα της Επανάστασης του 21, στη στράτα της ελληνικής μουσικής, της ιστορίας, της πεζογραφίας, της ποίησης. Όχι εκπληρώνοντας ένα ακαθόριστο και αμφιλεγόμενο πατριωτικό χρέος, όχι προσπαθώντας για τη δικαίωση στα νικά μιας εδώ και πολύ πολύ καιρό απεμπολιμένης από εμάς τους ίδιους ταυτότητας, ούτε μυρικάζοντας βαρύγκουπες ρητορικές καυχησιολογίες, αλλά αφήνοντας τόπο στην ελληνική μουσική και στα λαϊκά δημοτικά μας τραγούδια, παραχωρώντας τη θέση μας στα κείμενα των ίδιων των πρωτεργατών του 21 και στα λεγόμενα και γραφόμενα των λογοτεχνών μας. Ετούτο θαρώ πως είναι από τα λίγα προπύργια ανθρωπιάς που μας απόμειναν. Συνοδίτες μας σε αυτό το οδηπορικό, πολύ αγαπημένοι και σπουδαίοι. Δύο χοροδιακά σύνολα του τόπου μας που εδώ και αρκετά χρόνια επιμένουν παρά τα εμπόδια και τις δυσκολίες σε πείσμα της εξατομίκευσης και του κατακαιρματισμού, αξίες της εποχής μας, κόντρα στην εποχή της ψηφιοποίησης της μνήμης και απώλειας του ήθους της, του ήθους του προσώπου, επιμένουν να σμίγουν τις φωνές τους, επιμένουν να σμίγουν σαν παρέα, επιμένουν να αγωνίζονται και να πιστεύουν στην αποκατάσταση της συλλογικότητας σαν προϋπόθεση της καλλιτεχνικής έκφρασης. Από τη μια η χοροδία παραδοσιακής μουσικής του Δημοτικού Οδείου Πρέβεζας Σπύρος Δήμας, τα παιδιά μου, παρότι ο πιο μικρός ανάμεσά τους έτσι συνηθίζω να τους αποκαλώ, με συνεχή εδώ και 24 συναπτά έτη παρουσία στο χώρο της ελληνικής μουσικής και η μικρότερη. Η παιδική χοροδία του Αγίου Βυσαρίωνος Φιλιππιάδος, που κι αυτή με τη σειρά τους, υπό το άγρυπνο βλέμμα και την εύνοια την πατρική του Παπαλευτέρη του Χαραλαμπίδη και την πολύτιμη καθοδήγηση των δασκάλων τους, της Ράνιας Ρίγα και του φίλου μου του Νεκτάριου του Θάνου, πολλά δίνουν και περισσότερα θα δώσουν στην τέχνη και στον τόπο. Αλλά και μια παρέα εξαιρετικών καλλιτεχνών, φίλων και συνεργατών στην τέχνη και στη ζωή. Ο Θεοδωρής ο Γεωργόπουλος στο κλαρίνο και στη φλογέρα, ο Παναγιώτης Οξυδέας στο βιολί και ο Θανάσης ο Κάκος στα κρουστά. Ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελοπίας, που απόψε επομίζεται το βάρος της διοργάνωσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά φορείς και πρόσωπα, δίχως τους οποίους η εκδήλωση δεν θα ήταν δυνατόν τόσο εύκολα να πραγματοποιηθεί. Τον Δήμο Πρέβεζας για την παραχώρηση της χρήσης του χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου και της αίθουσας Νικόλαος Κονεμένος, το ταξιδιωτικό γραφείο Κοσμάς Τουρς του κυρίου Σωτήρη Κοσμά για την γενναιόδορη χορηγία της μετάβασης της παιδικής χοροδίας, τον δάσκαλο του χορευτικού του Δήμου Πρέβεζας, το φίλο μας τον Δημήτρη τον Ρούσο για την όπως πάντα πολύτιμη βοήθειά του, το φίλο μας τον Αλέξανδρο τον Τέφα για τη στήριξή του,
τον Αποστόλη το Σόφη και τον Νίκο τον Τζάρα που απόψε έχουν την επιμέλεια του ήχου, τον Βαγγέλη τον Τζούρο και την Μαρία την Μπάρμπα που ανέλαβαν το πολύ δύσκολο εγχείρημα της εκφώνησης των κειμένων, και όλους εσάς που για μια ακόμη φορά ανταποκρίνεστε στο καλεσμά μας και μας θυμάτε με την παρουσία σας. Τους δε συμμετέχοντες που απόψε θα συμπράξουμε επάνω στη σκηνή, μουσικούς, δασκάλους, χοροδούς και φοιτητές, τους χαιρετώ και τους ασπάζουμε έναν έναν. Καλή ακρόαση. Πασάδες και μπέιδες, θα χαθούμε. Ετούτος ο πόλεμος δεν είναι μήτε με τον Μόσκοβο, μήτε με τον Εγγλέζο, μήτε με τον Φραντζέζο. Αδικήσαμε το ραγιά και από πλούτη και από τιμή και τον αφανίσαμε και μαύρισαν τα μάτια του και μας σήκωσε του φέκι. Και ο Σουλτάνος το γομάρι δεν ξέρει τι του γίνεται, τον γελάνε εκείνοι όπου τον τρογυρίζουν. Και η αρχή είναι τούτη όπου θα χαθεί το βασίλειό μας. Πληρώνουμε βαριά να βρούμε προδότη και δεν στέκει τρόπος να μαρτυρήσει κανένας των μυστικών. Να μάθουμε μόνος το ραγιάς μας πολεμεί ή και οι δυνάμεις. Δι' αυτό πληρώνομαι και παλουκώνομαι και σκοτώνομαι και αλήθεια ποτέ δεν μάθαμε. Ήταν τα λόγια του Μπέι όταν συναντήθηκαν οι Πασάδες και όλοι οι Σερασκέριδες και οι Αρβανίτες στο κονάκι του στην Άρτα. Αφού τους είπε πολλά ο Μπέγης από αυτά, τους λέγει ύστερα πως ο Σουλτάνος στέλνει Πασιάδες τους πλέον παντίδους και γίνωσαν τον τόπο των κόσμων και του πήραν και τις γυναίκες. Αυτοί θα φύγουν δια των τόπων τους και εμείς θα μείνουμε εδώ. Αναχώρησα τα 1821 μπαίνοντας ο Μάγιος. Φεύγοντας, μου έδωσε την ευχή του και μου είπε να υπό των καπεταναίων να έχουν δικαιοσύνη στον κόσμο, να πάνε ομπρός. Ότι τι ούτως έκαναν αδικήγες οι Τούρκοι και θα χαθούν. Μου έδωσε άρματα και με διέταξε να φέρνομαι καλά και να πάγω με τον Γόγο ότι είναι άξιος και τίμιος και φίλος του και να τους υπό των καπεταναίων να μην μπουν εις την Άρτα ότι είναι πολλοί Τούρκοι και θα σκοτωθούν. Ο αρχιστράτηγος του Σουλτάνου, ο Χουρσίτ Πασάς, αφού έμαθε ότι χτύπησε και η Ανατολική Ελλάς, ο Διάκος και οι άλλοι, άρχισε να το στοχάζεται, να στέλνει παντού ασκέρια και πολεμοφόδια εις τις θέσεις της αναγκαίες. Ήρθε η Σάρτα τα 1821 Μαγιού 26 με πλήθος ασκέρι. Τις 28 Μαγιού κινήθη δια εκεί όπου ήταν διαταμένος και εις το Μακρινόρο, εις την Κούλια ήταν πολλά ολίγοι Έλληνες και τους χτύπησαν γενναίος και πατριωτικός και σκότωσαν αρκετούς και πλήγωσαν και τους έφεραν και τους πήραν λάφυρα και με τα μαχαίρια τους έφεραν κυνηγώντας ως όξο εις το Μακρινόρο. Και οι Τούρκοι πήγαν εις Κομπότη και μείναν. Και μαθαίνοντας αυτόν τον χαλασμό των Τούρκων εις την Κούλια, ψύχωσαν οι Έλληνες και πολιόργησαν τους ντόπιους Τούρκους και φρουρές σε Βόνιτζα, Βραχώρη, Μισολόγγι και όλα τα μέρη της Δυτικής Ελλάδος. Και παντού με μεγάλη γενναιότητα τους πολιορκήσανε. Μαθαίνοντας αυτά, ο Χουρσίτ Πασάς στέλνει δύναμη ως 7.000 εις Άρτα και εκεί συνάχθηκαν να κινηθούν δια την Λαγκάδα, όπου είναι ένα στένομα όλο αγριόβατα τυλιμμένων. Και εκεί, την θέση εκείνη την βαστούσε ο Γόγος, ο Ίσκος, ο Γιωργάκη Βαλτινός, ο Καραγιανόπουλος και ήταν και 8 Τούρκοι με τους Έλληνες, κεφαλή ο Σουλεϊμάν Βερνόζης. Όλοι εκεί 81. Ριχτήκανε όλη αυτήν η δύναμη των Τούρκων σε αυτούς τους ολίγους. Αφού πολέμησαν σαν λιοντάρια Τούρκοι και Έλληνες, περίπου από 8 ώρες σκοτώθηκαν Τούρκοι εκεί απάνω από 1.000. Καθώς επέσανε και πληγωμένοι αρκετοί, γιώμωσε η Άρτα και τους πήραν ομπρός οι Έλληνες με τα μαχαίρια και τους πήγαν κυνηγώντας ως το Κομπότι, σκοτώνοντας και παίρνοντας λάφυρα. Και απολπίστηκαν σαν μάθαν αυτόν τον σκοτωμό αυτήνων και τους κυρίεψαν όλους τους Τούρκους παντού οι Έλληνες και ελευθέρωσαν αυτά τα μέρη. Ο πόλεμος έγινε τα 1821 Ιουνίου 18. Έλληνας δεν σκοτώθηκαν ένας. Ότι τότε οι Έλληνες ορκίστηκαν να δουλέψουν δια θρησκεία και πατρίδα και δεν τους κόλλαγε μολύβι ούτε σπαθί.
1822 έγινε ολοκαύτωμα στο βωμό της ελευθερίας. Σε εκείνη την καταστροφή, οι γυναίκες και κορίτσια των αγωνιστών, που δεν μπόρεσαν να σπάσουν το κλειό των Τούρκων, έπεσαν στα αφρισμένα νερά της Αράπιτσας και βρήκαν τραγικό θάνατο. Σε τιμή αυτών των γυναικών τραγουδιέται αυτός ο σκοπός. Το τραγούδι είναι μυρολόι και δείχνει την τραγική θέση των Αουσαίων μετά την καταστροφή. Η μακρινίτσα που μνημονεύεται στο τραγούδι είναι η μακρινίτσα του Πηλίου, στην οποία είχε στήσει ο Καρατάσιος το 1823 το στρατόπεδό του, σαν ένα τεταλμένο στρατηγός της ελληνικής κυβέρνησης. Και το πολύ ήταν άθεμα να το έχει ο Λιάμπτσιαούσης, που χάλασαν την Ιάουστα, που ήταν κεφαλοχώρη, που ήταν λουλούδι στο Ντουνιά και χλάμπουρο στην πόλη. Τρία πουλιά καθότανε στις Ιάουστα στο κάστρο. Το ένα κοιτάει τα Βοδενά, το άλλο τη Σαλονίκη. Το τρίτο το μικρότερο, Μυριολογάει και λέει.
Μας χάλασαν την Ιάουστα, μας πήραν τις γυναίκες. Πήραν μανούλες με παιδιά και πεθαρές με νύφες. Πήραν και μια αρχόντισσα και μια κυρά μεγάλη. Περπάτα μήλο κόκκινο και μήλο μου βαμμένο. Μήνα τα ρούχα σε βαρούν, μήνα τα κοντογούνια. Ούτε τα ρούχα με βαρούν κι ούτε τα κοντογούνια. Μόνο με βαρύ το τέρτι μου που έχω στην καρδιά μου, που έσφαξαν τον άντρα μου μέσα στην αγκαλιά μου.
Ωραί κορίτσα ποτά, thank you.